Είναι Τρίτη, πήγε ήδη 8 η ώρα και είμαστε ακόμα για ακόμα μία Τρίτη μαζί σας. Αυτή τη φορά έχουμε κάτω μαζί μας, όχι κάτω πράξη. Έτσι, ναι, είναι το κάτω μαζί μας σήμερα και να πούμε ότι θα είναι πρώτη φορά που κάνουμε το κάτω μαζί μας στο στούντιο. Πρώτη φορά διαζώσεις κάτω μαζί μας, πρώτη φορά με μάσκες. Ναι, ναι, πρώτη φορά με μάσκες. Τι να κάνουμε. Έχουμε σήμερα λοιπόν χρόνη μαζί μας την Έλενα Μαρθαίου. Φάνηκε, για βάλει και το πλάνο. Φάνηκε. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιό σας και ελπίζω να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δικιά μας ευχαρίστηση. Ακριβώς, εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες να έρθεις. Και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, διαζώσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλους μας. Ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσουμε σύντομα και θα βγούμε πάλι δυνατοί και να συνεχίσουμε τις ζωές μας όπως πριν. Για να δούμε όμως, ποια είναι η Έλενα. Πού ζει, πόσα χρόνια είναι στη Νέα Σμύρνη, με τι επάγγελμα ασχολείται, ποια είναι τα χόμπι της. Πολλές ερωτήσεις. Ζω στη Νέα Σμύρνη από τότε που γεννήθηκα, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια. Είμαι γραφίστας. Το επάγγελμά μου είναι, θα έλεγα, η ζωή μου. Είναι αυτό που ήθελα να ακολουθήσω πάντα. Γεννήθηκα με ένα μολύβι στο χέρι. Είμαι μια μαμά. Αυτά δεν έχω... Έχω κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή μου όσον αφορά τα... Έχω διατελέσει μέλος της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος. Έχω κάνει διάφορα πράγματα. Αυτά. Άρα έχουμε ψωμάκι. Μαχητική και στο χώρο. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάντα. Προσπαθούσα όσο μπορώ να συμμετέχω στα κοινά, χωρίς να είμαι όμως κομματικοποιημένη ποτέ ιδιαίτερα και φανατική με κάτι. Πάντα προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με αντικειμενικότητα. Μάλιστα στο 15 μελές του σχολείου μας ήταν πρόεδρος τότε Αφεντουλίδης, ο γνωστός Αφεντουλίδης, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός φίλος, παρότι πολιτικά δεν συμφωνούμε πάντα. Ναι, δεν γίνεται όλο. Ωστόσο, δεν πάμε να είναι ένας αγαπημένος φίλος και ένας πολύ καλός άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αυτά είναι. Κάποιο χόμπι? Κυρίως η ζωγραφική. Αυτό είναι και το χόμπι μου. Άρα και το διάβασμα βέβαια, γιατί η κύρια δουλειά μου είναι τα βιβλία. Φτιάχνω βιβλία, φτιάχνω εξώφυλλα. Οπότε συνδυάζω και το χόμπι μου με την, αυτό είναι πολύ, με την ευχαρίστηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Και τη δουλειά με την ευχαρίστηση. Από τους λίγους ανθρώπους πια που καταφέρουν να το συνδυάζουν. Νομίζω ότι αυτό που λένε ότι κάνε το χόμπι σου δουλειά και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ποτέ, νομίζω ότι το έχω καταφέρει. Ναι, ναι, ναι. Και είμαι νομίζω και ένας ευτυχισμένος άνθρωπος γι' αυτό. Αυτά είναι. Γεωγραφικά που βρισκόμαστε στη Νέα Σμύρνη? Εννοείς που κατοικώ? Ναι. Σε ποια περιοχή περίπου? Στο κέντρο. Στο κέντρο. Κέντρο. Μέσα στα πράγματα. Άρα εντελώς. Ναι. Στην καρδιά. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν από ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα. Να πούμε ότι έχουμε ανεβάσει λίγο το level δυσκολίας. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Στις συνεντεύξεις αυτές του κάτω μαζί μας που έχει να κάνει με δημότες και με πολίτες χωρίς αξιώματα, να το πω έτσι. Ναι, δεν έχουμε το κλασικό κάτω μαζί μας, ναι, με τις ερωτήσεις που φτιάχναμε. Θα είναι λίγο πιο γενικό, δηλαδή θα λέμε το θέμα και πάνω σε αυτό θα κάνουμε μια συζήτηση. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Θα κάνουμε και οι τρεις μαζί μια εκπομπή. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε, όχι από το κέντρο της Νέας Μύρνης, πάμε να αρχίσουμε με το Αρτάκης. Ναι. Του οποίου και η προθεσμία έληξε. Ναι. Πριν 2-3 μέρες. Είναι μια πικρή ιστορία. Ναι, αυτό να το πούμε ενημερωτικά, ότι έληξε και η δεύτερη προθεσμία που πήρε στην ουσία, έληξε στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή. Πάμε να δούμε λίγο γι' αυτό. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου, γιατί είναι και ένα έτσι ιστορική σημασίας? Κοίτα, γύρω από το Αρτάκης έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, καταρχάς για το κατά πόσο αυτά τα νέα σχέδια που εγκρίθηκαν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής, στην αρχιτεκτονική της περιοχής, στις ανάγκες των κατοίκων κτλ. Οπωσδήποτε μια ανανέωση
χρειαζόταν. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, το τι πολιτικά υπάρχουν θέματα από πίσω και γιατί καθυστερεί και όλα αυτά, δεν είμαι εντελώς αρμόδια να τα κρίνω. Ωστόσο, θεωρώ ότι οτιδήποτε είχε να κάνει με τον Πανιόνιο, επειδή είναι κάτι ιερό για τη Νέα Σμύρνη, έπρεπε να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό θεωρώ. Ναι, γιατί έχουμε ακαδημίες μπάσκετ, οτιδήποτε, ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό και μεγαλύτερη και ορθότερη αντιμετώπιση. Ναι, να έχουμε... Από το να υπάρχουν απλά φρούδες ελπίδες, υποσχέσεις, χρονοδιαγράμματα που δεν τα φτάνουμε ποτέ και όλα αυτά. Να έχει γίνει μια μεγαλύτερη μελέτη. Οπωσδήποτε. Φυσικά και αυτό που είπα στην αρχή, το ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των κατοίκων. Δηλαδή θέματα πολεοδομικά, το ύψος του κτηρίου, οι ανάγκες που θα καλύπτει και όλα αυτά που φαίνεται ότι δεν ήταν οι πρέπουσες. Γιατί υπήρχαν και πολλές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της περιοχής. Ότι ακόμα και αν γινόταν, αν είχε ξεκινήσει και είχαν τηρηθεί όλα τα χρονοδιαγράμματα, αυτό που θα γινόταν ενδεχομένως να ήταν. Ίσως τελικά να ήταν κάτι το οποίο θα αλλοιώνε τελείως το χαρακτήρα της περιοχής ή το. Γενικά όλη αυτή τη φιλοσοφία που υπάρχει και γύρω από τον Πανιόνιο και. Που είμαστε νοσμυριώντες σε ένα χωριό, μια ομάδα, τι να το κάνουμε τώρα. Αλλά δεν, δεν είμαστε μια τεράστια ομάδα των Αθηνών, ας πούμε, για πρόσωποι κτλ. Εντάξει. Ναι, σίγουρα μετράει. Τώρα, έτσι ενημερωτικά να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Ακριβώς. Δηλαδή, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε οι παράγοντες από μεριάς Πανιωνίου έχουν δηλώσει κάτι ότι ξέρετε τι τότε θα γίνει ή έτσι, δεν θα γίνει. Άρα είμαστε όλοι στην πλήρη άγνοια. Και βλέπουμε πώς θα και πάει. Και παραμένει στην πόλη μια ανοιχτή πληγή, έτσι. Παραμένει μια αλάνα, ναι. Μια αλάνα με μπάζα. Με μπάζα. Με σκουπίδια αρκετά. Και περισσότερα. Όχι μόνο σκουπίδια. Και κάποια περισσότερα από σκουπίδια, ναι, που μολύνουν, ας πούμε, το περιβάλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Ας ελπίσουμε να λυθεί γρήγορα. Πάμε να παλύνουμε λίγο. Τι αγαπάς περισσότερο στη Νέα Σμύρνη? Τι αγαπώ? Μ' αρέσουν, κοίταξε, πάρα πολύ αυτό που θεωρώ πιο ανθρώπινο και πιο όμορφο στη Νέα Σμύρνη ήταν πάντα τα ωραία της τα σπίτια, οι κήποι της, οι δρόμοι που είναι άνετοι, τα πεζοδρόμια. Από μικρό παιδί που πήγαινε, ας πούμε, στην Αθήνα, στους συγγενείς μας, ξέρω εγώ, μπορούσα να συγκρίνω τα πεζοδρόμια της Αθήνας με τα πεζοδρόμια της Νέας Σμύρνης. Που ήταν κάτι που μου κάνει πάντα εντύπωση. Η πλατεία, βέβαια, που είναι άνετη, που μπορεί ο κάθε δημότης να ευχαριστηθεί, ας πούμε, τη βόλτα του. Νομίζω ότι σε σχέση με άλλες περιοχές είμαστε ακόμα ανθρώπινοι. Πάντως, εμένα, δεν ξέρω, με παραξένεψε λίγο με τα πεζοδρόμια. Ναι. Γιατί εγώ έχω την τωρινή εικόνα. Κοίταξε, η τωρινή εικόνα, ναι, είναι δραματική. Είναι δραματική. Ως προς το πόσο έχουν αφαιθεί. Ναι, ναι. Είναι γεγονός αυτό. Και είναι μια εικόνα που δεν αρέσει σε κανένα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, υπάρχει και ένα πάτημα. Ναι. Στο να μην ασχοληθούν ποτέ. Ωστόσο, όταν πια βλέπεις ότι η κατάσταση, ειδικά σε περιοχές που... Όχι, μάλλον όχι, είναι ανόητο αυτό που λέω. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, στο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, των σπιτιών μάλλον, όχι του σπιτιού, γιατί πια δεν μιλάμε για ένα κομμάτι, μιλάμε για εποχές. Το μεγάλο και σε τέτοιες εποχές. Υπάρχουν κονδύλια, υπάρχουν τρόποι. Να μπορέσεις να κάνεις κάτι εξωπρεπές από τη στιγμή που είναι έτοιμο των κατοίκων της περιοχής σου, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο πεζοδρόμιο που έχει ένα πρόβλημα και άντε φτιάξτε το. Και να πούμε ότι είμαστε και σε μια περίοδο, γιατί και εμένα είναι η αλήθεια ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα σπίτια, τα παλιά όσα έχουν μείνει, που είχαν κάτι κήπους έτσι ωραίους κτλ. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο που πρέπει να χτίζονται ταυτόχρονα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να χτίζονται τουλάχιστον 10 ακριβώς. με 15 ακριβώς. πολυκατοικίες, άρα πάει να πει ότι έχουν γκρεμιστεί. Ακριβώς. Και πέρα από το πεζοδρόμιο, το
που είναι σε αυτή την κατάσταση, με τα πλακάκια από το 70, δηλαδή, ξέρω εγώ, ή έξω από το πρώτο λύκειο, που είναι τραγική. Είναι το τσιμέντο όπως από την εποχή που χτίστηκε το λύκειο, ας πούμε. Που είναι μέρος που παίρνανε παιδιά. Δηλαδή, πέρα από αυτές τις καταστάσεις που ζούμε στα πεζοδρόμια, με λυπεί αφάνταστα το να βλέπω όλα αυτά τα κομμένα δέντρα, τους κομμένους αφημένους κορμούς στη μοίρα τους. Δηλαδή, ή τα ανοιχτά τα χάσματα, ας πούμε, που κάποτε υπήρχε ένα δέντρο εκεί, για κάποιο λόγο έφυγε και έχει μείνει αυτό το άνοιγμα εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι μια θλιβερή εικόνα, η οποία δεν αρμόζει στο Δήμο μας. Δεν αρμόζει μια πολιτισμένη κοινωνία, όχι σε ένα... Κάνεις skip κάποια βήματα, πας παρακάτω. Θα επανέλθουμε σε αυτό, να το πω έτσι, θα επανέλθουμε. Γιατί θέλει ανάλυση, είναι η αλήθεια. Και χαίρομαι κιόλας που το λες. Προτού πάμε στο επόμενο, θέλω να μου πεις και τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει καθόλου, ας πούμε. Στη Νέα Σμύρνη. Τι είναι αυτό που άλλαζες επιγόντως. Τι θα το άλλαζες επιγόντως. Νομίζω ότι υπάρχει μια απαξίωση. Δηλαδή έχουμε φύγει λίγο, έχουμε φύγει αρκετά μάλλον από την προστασία της Δημοτικής Αρχής προς τον πολίτη. Να σου πω κάτι, μπορεί εσύ να διαφωνήσεις, μπορεί να έχεις το δικό σου σκεπτικό ή εγώ σαν απλός πολίτης να έχω άγνοια των γεγονότων. Ωστόσο, οφείλεις να μου δώσεις μια εξήγηση, να με ακούσεις, να μου εξηγήσεις ενδεχομένως το τι πρέπει να γίνει και γιατί, πού εγώ κάνω λάθος. Θεωρώ ότι αυτό μας έχει αποδιοργανώσει όλους σαν νέους Σμυρνιώτες. Το ότι δεν έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία να μας ενώνει, να βλέπουμε πράγματα, να δουλεύουμε όλοι μαζί δημιουργικά για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο, νομίζω ότι μας αποδιοργανώνει και σαν πολίτες. Ναι. Υπάρχει μια απαξίωση γενικά και για το χώρο που ζούμε και για να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε και κάτι καλύτερο. Ενώ πιστεύω ότι στην παλιότερη Νέα Σμύρνη αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Υπήρχε μια ομαδικότητα στο ότι πρέπει τα πράγματα να είναι καλύτερα, να ζούμε σε μια ανθρώπινη πόλη, να είμαστε ευπρεπείς και όλα αυτά τα πράγματα που είναι κάποιοι μπορεί να τα θεωρούν και ξεπερασμένες αξίες πλέον. Να που τις έχουμε ανάγκη όμως. Φυσικά. Νομίζω ότι αυτά είναι διαχρονικά, δεν είναι λόγια κάποιες παλιάς εποχής. Ναι. Είναι και από τα πιο δύσκολα να αλλάξει στάση ζωής, τρόπο ζωής. Σε σχέση με άλλους που λένε να αλλάξουμε τους κάδους, ας πούμε, να αλλάξουμε τα πεζοδρόμια. Να αλλάξουμε τα παγκάκια. Νομίζω ότι είναι κάτι πιο βαθύ από αυτό. Νομίζω ότι όταν υπάρχει μια συλλογική συνείδηση ότι προσπαθούμε να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη, ανεξαρτήτως κομμάτων, δεν ξέρω εγώ, παρατάξεων, δηλαδή και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, νομίζω ότι θα γίνει η καλύτερη πόλη. Θα υπάρχει συνείδηση στους πολίτες ότι πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για κάτι καλύτερο, ανεξάρτητα από αν πρεσβεύουμε κομματικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα κριτήρια. Τα οποία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να παραγωνίζουμε όταν αναφερόμαστε στο Δήμο, έτσι. Το έχουμε πει πόσες φορές αυτό. Βέβαια. Αν αφήναμε την πολιτική έξω από το Δήμο. Ναι, θα ήταν πολύ καλύτερο. Βέβαια. Σε κάποια πράγματα ωραία είναι η πολιτική. Καλώς υπάρχει, αλλά σε κάποια πράγματα δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι είναι τρικλοποδιά. Ναι. Σε αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και που μπορούμε να κάνουμε. Πάμε λίγο στα αγαπημένα μας παγκάκια. Λεκορμπιζιέ, φαντάζομαι ότι θα κάνει και λεκορμπιζιέ να φέρεις. Ναι, ως γραφίστρια κιόλας. Θέλουμε αντικειμενικότατη άποψη σχετικά με τα καινούργια παγκάκια που οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ παντού. Ναι. Στα καινούργια παγκάκια στην Παλαιολόγου που σήμερα ή χθες, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, τοποθετήθηκαν και στην Ομήρου. Ναι, σε όλο το μήκος της καινούργιας Ομήρου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όταν τα είδα στην αρχή, νόμιζα ότι απλώς έχουν αφήσει το ένα παγκάκι πάνω στο άλλο για να το βάλουν ύστερα κάπου αλλού. Μετά άρχισα να βλέπω αναρτήσεις που λέγανε ότι αυτό είναι υφίστανται, δηλαδή είναι αληθινό πράγμα, ας πούμε. Είναι όντως, κάποιος το έχει σχεδιάσει. Τώρα δεν ξέρω ποιος άνθρωπος μπόρεσε να σκεφτεί ένα τέτοιο σχέδιο για δημόσιο χώρο, διότι έτσι και σκοντάψεις καταρχάς και πέσεις πάνω του, έχεις ανοίξει το κεφάλι σου. Δεύτερον,
δεν έχει καμία αισθητική. Πώς να το πω, κανένα αισθητικό δέσιμο με την υπόλοιπη πλατεία, έτσι, που είναι ένα έργο δύο μεγάλων αρχιτεκτόνων. Δηλαδή, πώς. Και φυσικά το σχέδιο από μόνο του. Είναι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει νοήμον άνθρωπος που μπορεί να κατανοήσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να είμαστε και πολύ πτωχοί, ας πούμε, πνευματικά και να μην ανταλυμανόμαστε το μεγαλείο του καλλιτέχνη, ας πούμε, που τα δημιούργησε. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι σε μια έκθεση. Δεν είναι παγκάκι χρηστικό. Ναι, εντάξει, ας πούμε. Όπως είπε μια φίλη. Δηλαδή, μου λέει τι φάση, λέει, γιατί να το βάλεις απέναντι από το Ζάρι, ας πούμε, για να βλέπεις το Ζάρι, ξέρω εγώ, να μπορείς να κάτσεις μέσα στην πλατεία, ας πούμε. Και μάλιστα μπροστά από μπάρες που περνάνε ανάπηροι και καρότσια, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι κάτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Δηλαδή, ούτε σχεδιαστικά μπορώ να το εξηγήσω, ούτε πρακτικά μπορώ να το εξηγήσω. Θεωρώ ότι είναι ό,τι να είναι αυτό. Ό,τι να είναι. Κάπως. Κάποιος τα είδε, κάποιος τα έγκρινε, είπε μπω, ναι. Καταπληκτικό, ξέρω εγώ. Υπέροχο, έτσι, ναι, ναι. Μοντέρνο. Ναι, υπερμοντέρνο, έτσι. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό, τέλος πάντων, οκ. Εγώ καλύφθηκα, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για τα πράγματα. Μας εκφράζει όλους, οπότε... Ναι, εντάξει, είναι ένα από τα τραγικά που συμβαίνουν, ας πούμε, μας κάνουν και γελάμε, ωραία, βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, εντάξει. Εδώ, μια ευχάριστη νότα. Εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα, έτσι, επειδή γελάσαμε αρκετά με το θέμα για τα παγκάκια, επειδή γελάσαμε. Ναι. Τώρα θέλω να συνδέσουμε λίγο αυτό που μας είπες πριν για τους κομμένους κορμούς που έχουν απομείνει και έχουν αφαιθεί στο έλεος, ναι. Και απλά υπάρχουν. Και να το συνδέσουμε λίγο και με την κατάσταση και με τα δέντρα που πέφτουν. Γιατί... για να πούμε και την αλήθεια, δεν περιμέναμε το χιονιά για να πέσουν δέντρα. Όχι, στη Νέα Σμύρνη και πριν το χιονιά. Μα και όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη, παντού κάποιοι... έπεσαν, ναι, έτσι, δεν είναι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Τουλάχιστον εδώ, ας πούμε, το δικαιολογήσανε και είπαν ότι εντάξει, έφταιγε το χιόνι που ήταν βαρύ και έριξε τα γέρη κατά αυτά κτλ. Αλλά εμείς μπορούμε να θυμηθούμε πολύ καλά, γιατί είχαμε και παράπονα, έτσι, κατοίκων, που, ότι γενικότερα στην πόλη μας πέφτουνε. Αφήνουν, ναι, τα δέντρα να πέσουν ή να γύρουν τόσο πολύ που στο τέλος θα κλείσουν το δρόμο, θα πέσουν πάνω σε αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει, δεν ήταν ο χιονιάς που έφταιγε. Φυσικά. Θέλαμε μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί... και εμείς ψάχνουμε να δώσουμε ευθύνες κάπου. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μεγαλώνοντας αυτή την πόλη, πρόλαβα μια υπηρεσία Πρασίνου η οποία ήταν εξαιρετική. Όταν λέμε εξαιρετικοί, μιλάμε ότι ήταν άνθρωποι που ήταν κάθε μέρα στον δρόμο, που δούλευαν με μεγάλο, με πολύ μεράκι, είχαν πολύ μεγάλο μεράκι για τη δουλειά τους, σε σημείο που έβλεπες τις πρασιές με μπορντούρες, τα δέντρα καλοκουρεμένα, τα σκαλισμένα, περιποιημένα. Δεν υπήρχαν ασθένειες όπως βλέπουμε σήμερα, δηλαδή αυτό είναι μια... εμφανίστηκε μετά το 80, η Βαβακία, η Κραμαβακία, σωστά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή ζήσαμε αυτό το πράγμα του να περιποιείσαι το αστικό πράσινο, να το φροντίζεις και μεγαλώσαμε μέσα σε, όπως είπα και στην αρχή, σε κήπους με δέντρα, υγιή, όμορφα, με πουλιά που κελαϊδούσαν, με ένα υγιές περιβάλλον, τέλος πάντων, μέσα σε μια πόλη. Γι' αυτό ήμασταν και πολύ πρότυπο άλλωστε, έτσι. Μας λέγανε και κηφισιά των νοτίων προαστίων κάποτε. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, λόγω, θεωρώ, της οικονομικής κατάστασης, όχι μόνο ο Δήμος Νέας Σμύρνης και άλλοι δήμοι, το έχουν παραμελήσει αρκετά, έως πολύ αυτό το θέμα. Επειδή έχω ίδια εμπειρία την εποχή του Γιώργου Σιότροπου, υπήρξε μια περίοδος που είχε οργανώσει σεμινάρια αστικού πρασίνου, περιποίησης αστικού πρασίνου και σχεδιασμού και είχα τη χαρά να συμμετέχω μαζί με τους κηπουρούς του Δήμου, με εξειδικευμένο προσωπικό, με καθηγητές πανεπιστημίου και είδα ότι υπήρχε έντονη διάθεση να γίνει κάτι καλό στην πόλη. Και με τους, όπως είπα και πριν, και συλλογικά, δηλαδή εμείς οι ίδιοι να βοηθήσουμε, ναι, ναι, να γίνει κάτι για την πόλη μας, σαν νέα παιδιά που ήμασταν τότε. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν ευωδόθηκε, δηλαδή σταμάτησε. Και από, ναι, εκεί και πέρα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα μαρασμό που φτάνουμε στο σήμερα,
δεν υπάρχει μια υπηρεσία πρασίνου η οποία να δουλεύει με τον ίδιο ρυθμό. Βλέπουμε έργα εργολάβων, τα δέντρα να κουτσουρεύονται, να μένουν απεριποίητα, να μένουν αφρόντιστα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Τώρα δεν ξέρω, ακούσαμε και διάφορα για την Υπουργία και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως και στο επίπεδο των Δήμων και στο επίπεδο της πολιτείας να υπάρχουν υπηρεσίες που ασχολούνται με το αστικό πράσινο και τις ανάγκες του. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις μια πόλη κατά πράσινη και να τα έχεις αφήσει όλα στη μοίρα τους ή στα χέρια των εργολάβων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν όταν είναι ένα δέντρο υγιές, φροντισμένο, σωστά κουρεμένο και όλα αυτά, είναι ένα δέντρο υγιές. Δεν πέφτει στα καλά καθούμενα. Πώς θα γίνει, ας πούμε, τώρα. Αυτό είναι. Ψάχνουμε τη διάθεση να ασχοληθούμε. Φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να... όχι να διαφωνήσω ακριβώς. Επειδή ανέφερες κάτι ότι μπορεί να, να έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα τα τωρινά. Ναι. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό και απλά να επισημάνω και να υπενθυμίσω ότι είμαστε ένας Δήμος, τουλάχιστον μέχρι και λίγο πριν ή μέχρι και τώρα μπορεί να είναι που μιλάμε, όπου είχε μεγάλο ταμιακό απόθεμα. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό. Είχαμε κάποια εκατομμύρια στην τράπεζα. Και αυτό. Και με ακριβά τέλη σχετικά σε σχέση με άλλους Δήμους. Άρα δεν θα δεχόμουν από τη μεριά της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής, δεν με νοιάζει ποια ήταν, ναι, ότι είναι οικονομικό το θέμα. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορούσαν αντί να δίνουν 2 εκατομμύρια το χρόνο για άλλα πράγματα που ίσως να είναι περιττά, να τα δίνουν στο περιβάλλον. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Άρα τους αφαιρώ αυτό το... Ναι, ναι. Άμα θέλεις αυτό το επιχείρημα, δεν πρόκειται να το δεχτώ αν έρθουν να μου το πούνε, ας πούμε. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό. Απλά προσπαθώ να βρω κάποια αιτία, κάποια λογική αιτία για το οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Διότι δεν έχεις μία πόλη η οποία ήταν εγκαταλελειμμένη και προσπαθείς κάπως να τη σουλουπώσεις, έχεις μία πόλη που ήταν πρότυπο, που είναι γεμάτη πράσινο και το εγκαταλείπεις. Ακριβώς αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπος που μπορεί να πει ότι αυτό το πράγμα έχει κάποια λογική. Ναι. Έτσι. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος πριν κλείσουμε. Εντάξει. Ναι. Περιμένω λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Αλλάξαμε διοικητή αστυνομίας, ναι, στο ΑΤΑΦ Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι. Μετά από αυτή την αλλαγή, έχουμε δει καθημερινά, βλέπουμε μάλλον, πάρα πολλές κλήσεις αυτοκίνητα, αφαιρέσεις πινακίδων σε παράνομα παρκαρίσματα πάνω στη διαβάση, σκουλουπού-κουλουπού. Ναι, ναι. Ποια είναι η άποψή σου σε σχέση σχετικά με αυτή τη στάση, την καινούργια, που φαίνεται να μην είναι προσωρινή και φαίνεται, ναι, να έχει έρθει για να μείνει στη Νέα Σμύρνη? Κοίταξε, κάθε κατάσταση έχει δύο όψεις. Απ' τη μία η αστυνομία πρέπει να κάνει το έργο της. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείνεις μια διάβαση πεζών, δεν μπορείς να κλείνεις μια διάβαση αναπήρων. Οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε, γι' αυτό είναι το πεζοδρόμιο, δεν είναι θέσεις πάρκινγκ. Από την άλλη όμως, ως Δήμος, πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις ανάγκες των κατοίκων σου. Δεν μπορεί να κόβεις θέση στάθμευσης και να αναγκάζεις τον άλλον να αφήνει το αυτοκίνητό του όπου να είναι, όπου του κατέβει, γιατί κάποιοι, εντάξει, δεν θέλει, κανείς δεν θέλει να περπατάει 3 χιλιόμετρα για να βρει το αυτοκίνητό του, γιατί ακούγεται ότι σιγά θέλετε τα αυτοκίνητά σας να είναι κάπου από τα σπίτια σας, δηλαδή πού θα έπρεπε να είναι, ας πούμε. Ναι. Εξωφάλιρο έχει θέσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι κάθε μέρα να πηγαίνει ένας μην υφάλιρο για να βρω θέσεις παρκαρίσματος. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να έχω και αυτοκίνητο, ας πούμε. Ή γιατί δεν φτιάξατε πάρκινγκ. Μα γιατί την εποχή που φτιαχτήκαν αυτές οι πολυκατοικίες δεν υπήρχαν αυτοκίνητα καν, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν, αν μη τι άλλο, να υπάρχει πρόβλεψη για τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον των κατοίκων, τουλάχιστον των κατοίκων. Δεν μπορεί να έχεις ένα εμπορικό κέντρο, αυτή είναι ένα εμπορικό κέντρο και να κλείνεις θέσεις πάρκινγκ. Ή να αναγκάζεις τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή, τραβάτε και βρείτε ή πληρώστε στο πόλι, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να λαμβάνεις, να το λάβεις υπόψη σοβαρά. Είναι μία ανάγκη της εποχής, είναι κάτι που χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος να έχεις 40 μέτρα πεζοδρόμιο και να μην μπορεί ο άλλος να παρκάρει το αυτοκίνητό του κάπου σοβαρά, ας πούμε. Λογικό.
Νομίζω ότι και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο. Και έχουν οι δίκιο, άνθρωποι ναι. προσπαθούν να παρκάρουν κάπου, κάπου πρέπει να παρκάρουν. Και οι άνθρωποι που θέλουν να περπατήσουν στα πεζοδρόμια και στο σπίτι τους. Δηλαδή δεν γίνεται. Και εγώ ήμουν μητέρα με καρότσι και τράβαγα τα πάνδυνα. Εντάξει. Είναι λογικό. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να περάσουμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερα. Ευχαριστούμε. Πάμε. Thank you.
Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε να δούμε για τα περίφημα έργα της Ομήρου. Ναι. Η Ομήρου. Τα καινούργια παγκάκια μπήκαν τώρα, όπως είπαμε. Τα έργα... Πάλλον θα ρωτήσω. Τα έργα έχουν τελειώσει. Της Ομήρου. Έλατε. Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση την κάνουμε εδώ και χρόνια ένα στον άλλον, να αναρωτιόμαστε. Εγώ βλέπω και κάτι κάδους οι οποίοι είναι εκεί αφημένοι, υποτίθεται ότι είναι πρωτοποριακοί και αυτοί και είναι διακοσμητικοί. Είναι τι είναι για. Δεν ξέρω, θα γίνουν κλάστρα στη δουλειά. Αγαπημένο θέμα. Ναι. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Κάτι με ογκό, πώς να είναι, τσιμεντόλι τους μέσα στη μέση, κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και διακοσμητικά, δηλαδή να ταιριάζουν με τα παγκάκια, ας πούμε, να έχουν αφαιθεί ο επίτηδες. Μπορεί, πολύ πιθανό. Και να μην το αντιλαμβανόμαστε εμείς πάλι με τα φτωχά μυαλά που έχουμε, εντάξει. Δεν έχουμε την σουρεάλ οπτική. Όχι, όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε τόσο πρωτοποριακοί, δεν είμαστε. Ναι, δεν έχουμε μεγάλη σχέση με την τέχνη, οπότε λογικό να κάποια πράγματα να μην τα καταλαβαίνουμε. Και, και ταυτόχρονα με την Ομήρου έχουμε και την περίφημη Εφέσου που λέγαμε και στο break μαζί. Ναι. Εκεί έχουμε τα έργα που έχουν αρχίσει. Τι μήνα έχουμε τώρα, Φεβρουάριο. Τώρα είναι και το Αλτσχάιμερ. Έχουν αρχίσει λοιπόν από το καλοκαίρι αυτά τα έργα και μετράμε τώρα. Και μετράμε τώρα 8 μήνες κοντά. Ναι. Είχαμε το καλοκαίρι μαζί μας τον πρώην δήμαρχο, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Και μας είχε πει ότι από τον Ιούνιο που είχαμε κάνει τελευταία εκπομπή μαζί του, ότι σε 4 μήνες από τότε τα έργα θα είχαν τελειώσει στην Εφέσου. Ναι. Μετράμε αυτή τη στιγμή 8 μήνες. Ναι. Και τα έργα έχουν παραμείνει. Εγώ που σου ξέρω ότι είπαν σε ένα φίλο, θα παραμείνουν κι άλλο. Δεν ξέρω πώς. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω την εντύπωση ότι πάνε για 2 χρόνια χωρίς να είμαι απόλυτο σίγουρη. Και είναι να τελειώσει η Εφέσου για να μετακινηθούν μετά στην Αιγαίου και στην Κράτη του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Εφέσου, ναι, είναι μια σειρά δρόμων. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είναι πολύ πηγαίρω σε αυτή την περιοχή, δεν έχω ξεκάθαρη άποψη για το τι συμβαίνει. Δηλαδή, ό,τι φτάνει στα αυτιά μου είναι από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί, οι οποίες είναι τραγικές. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν, όπως είπαμε, που να παρκάρουν, άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, τρελές δικαιολογίες από το Δήμο, επιπέδου βάλε το αυτοκίνητο μπρος και βγες από τον καράζ, υπόγεια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια παλαβά πράγματα, ας πούμε, σουρεάλ, όπως είπαμε και πριν, ή δεν πειράζει, πάρτε το αυτοκίνητο σας και βάλτε το στο δρόμο, δεν ενοχλείτε, ενώ έχεις καράζ και πληρώνεις καράζ, ας πούμε, ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Μέσα σε όλα και αυτό. Τι να δούμε. Υπάρχει μια λογική που εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε, τέλος πάντων. Πάμε έτσι να... Εντάξει, εγώ θα πάρω κάποια πιο πολιτικά μηνύματα από όλα αυτά και να πάμε λίγο παρακάτω. Είναι πολλοί που... Πολλοί κόσμος τώρα πια και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει αυτός ο πληθυσμός που κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι έχει κουράσει, ότι δεν έχει κάτι να προσφέρει άλλο μετά από τόσα χρόνια, ναι, ότι συνεχώς πράγματα που κάνει καταλήγουν σε φιάσκο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δηλαδή πώς δικαιολογείς το γεγονός πρώτον ότι ξαναβγήκανε. Ναι. Γιατί οι εκλογές ήταν πρόσφατα, ήταν το 19. Mm-hmm. Ότι ξαναβγήκανε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε αρκετή συμμετοχή από τον κόσμο. Και ότι ο κόσμος δεν το παίρνει τόσο ζεστά. Όπως και γενικά με τις εκλογές, γιατί έχει μια απαξίωση και το θεωρεί όχι κάτι τόσο σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι αυτό. Και πιστεύω ότι ήταν και πολύ μεγάλος ο αριθμός ετεροδημοτών που ψήφισε, οι οποίοι δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση με τα πράγματα. Ναι. Επιπλέον, κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο. Ένας άνθρωπος που έρχεται από μια υποβαθμισμένη περιοχή για να ζει στην Ασμύρνη, του φαίνεται βλέπει wow. ένα παράδεισο. Να. Δεν καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε. Και με το δίκιο του σου λέει αυτή είναι τρελή που απλά κράζουν. Η μίζερη, ξέρω εγώ, ή διάφορα τέτοια που ακούμε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει, αν μπορείς να κάνεις το καλύτερο, γιατί να μην το κάνεις. Και γιατί να μην ακούς τους ανθρώπους που ήταν πριν από σένα, να, που σου εξηγούν πώς ήταν τα πράγματα, ή να πάρεις πράγματα πρότυπα από το εξωτερικό, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, ναι, ναι, και να μπορείς να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Εκεί το ρίχνω περισσότερο. Στα τρίκαλα τι είχα, ήταν. Ναι,
ναι, ναι, εντάξει. Πολλές φορές ακούω ότι να μου λένε, μα τι περιμένεις, η εξέλιξη είναι οι πολυκατοικίες, όταν συζητάμε. Μα έχουμε παράδειγμα, δηλαδή έχουμε την κοντινή, ξέρουμε την Ιταλία δίπλα μας, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν σπίτια από το μεσαίωνα που κατοικούνται, δεν είναι ουσία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, υπάρχουν πόλεις με σχέδιο, υπάρχουν χώροι πρασίνου, υπάρχουν... Μα και το ζητούμενο είναι υπάρχει να... Υπάρχει ένα πιο ανθρώπινο επίπεδο ζωής. Και το ζητούμενο είναι να γίνεσαι και καλύτερος. Ακριβώς. Δεν είναι... Δηλαδή η εξέλιξη δεν είναι οι πολυκατοικίες. Η εξέλιξη είναι το να γίνει τη ζωή σου καλύτερη. Άρα θεωρείς ότι φταίει και η φάση αυτή με τους ετεροδημότες που κάτι θα τους φαίνεται νορμάλ, οπότε σου λέει εδώ είναι καλά, ναι, ναι. Κάνουν καλή δουλειά και η εποχή σίγουρα. Οπωσδήποτε. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πιο προσωπικό, ας πούμε. Έχουμε απέναντι την Έλενα, δεν έχουμε κανέναν ετεροδημότη, κανέναν που έχει έρθει από αλλού και έχει μένει εδώ, νομίζω ότι έχει καλύτερη εικόνα. Με τι κίνητρο και τι σκεπτικό ψήφισε η Έλενα, ας πούμε, για να αλλάξει η κατάσταση στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Με τι κίνητρο πήγε στην κάλπη να ψηφίσει αυτό που ψήφισε. Και πώς θα βοηθήσει να δείξει αυτό το πράγμα και σε άλλους. Ναι. Κοίτα, όπως σας είπα, γεννήθηκα εδώ. Είμαι πολύ τυχερή, γιατί ξέρω ανθρώπους που συμμετείχαν σε παρατάξεις και τους γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρω τι άνθρωποι είναι. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι αριστεροί, δεξιοί, σε ποιο κόμμα ανήκουν κτλ. Ναι. Ξέρω ότι είναι άνθρωποι έντιμοι, είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την πόλη, θέλουν να διατηρήσουν τις αξίες της πόλης και έχουν όραμα. Κάποιοι έτυχε να είναι σε μια παράταξη την οποία προτίμησα, ναι, τέλος πάντων, και κατέληξα, ναι, σε αυτήν. Ναι. Νομίζω με αυτό το κριτήριο θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν θα πρέπει να κρίνουν από τα έργα. Και θα πρέπει να δίνουν και ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους, ενδεχομένως που έχουν κάποια ιστορία πίσω τους, να προσπαθήσουν και αυτοί και να κριθούν. Πιστεύεις ότι έχει έρθει μια φάση που χρειάζεται αλλαγή, δηλαδή που έχει κουράσει πια το ίδιο σύστημα, ίδια διοίκηση? Φυσικά, εννοείται. Αυτό είναι πασιφανές. Αυτό είναι πασιφανές. Και όχι μόνο έχει κουράσει, νομίζω ότι έχει θυμώσει κιόλας. Mm. Το να μην δίνεις εξηγήσεις, να κάνεις ό,τι σου κατεβαίνει, να ακούς τρελά ποσά να φεύγουν εδώ και εκεί, να απαξιώνεις, να παίρνεις απαξιωτικές απαντήσεις για πράγματα της καθημερινότητάς σου. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που το θέλουμε σαν δημότες και σαν άνθρωποι. Και η ερώτηση είναι, αυτό δεν γινόταν και πριν τις προηγούμενες εκλογές? Δηλαδή, από την τωρινή δημοτική αρχή, ναι. Φυσικά, γι' αυτό λέμε. Ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν ασχολείται τόσο με τα κοινά. Mm. Δηλαδή, εντάξει, ζω σε μια ωραία πόλη, βλέπω γίνονται και κάποια έργα, τι να ψηφίσω, αυτόν, okay, εντάξει. Ναι. Αυτός ήρθε από κάπου, δηλαδή είδε φως και μπήκε. Γιατί είδε φως και μπήκε όμως, δηλαδή για σκέψου, για να ρωτήσω λίγο. Γιατί είναι 100 χρόνια σε αυτή τη θέση δεν κουνιέται? Ναι. Εντάξει, έρχεται και η σύνταξη κάποια στιγμή. Έρχεται και η σύνταξη, ναι, αμήν. Ξέρω εγώ τι να πω. Μα, κοίταξε, κανείς δεν έχει πρόβλημα, κανείς δεν έχει, πώς να το πω, διάθεση να κράζει ή να μιζεριάζει ή να, δεν ξέρω εγώ, να γράφει όλη μέρα, ας πούμε, στο Facebook ιστορίες, ας πούμε, που βγάζει με το μυαλό του, έτσι. Αν ήταν μια ευνομούμενη κοινωνία και όλα λειτουργούσαν τέλεια, όλοι θα έλεγαν μπράβο. Ναι. Δεν θα βρίζανε. Αλλά ισχύει αυτό, ειδικά αν νοιάζεσαι και αν πονάς στο μέρος που ζεις. Ακριβώς. Σίγουρα κάποια πράγματα σε πειράζουν πιο, σε ενοχλούν περισσότερο. Οπωσδήποτε. Και έχεις την ανάγκη της να τα εκφράσεις. Και όταν έχεις ζήσει το καλύτερο, έτσι. Ναι. Όταν το έχεις ζήσει το καλύτερο. Όταν μπορείς να κρίνεις το καλύτερο. Και να συγκρίνεις. Ναι. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος που ζούσε σε μια περιοχή Α ξαφνικά και να μου λέει προσπαθώ να φέρω τον πολιτισμό. Ναι, ας πούμε, ναι. Σε μια πόλη που γεννήθηκε από Σμυρνιούς. Έτσι.
Σωστό. Έτσι. Και υπήρχε η αιστεία τότε που δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε, στην Πολυπεντική, η πλατεία για να πίνουμε τον καφέ μας ή όλα αυτά που είχαμε, ας πούμε, τα γήπεδά μας, τις υποδομές μας, ας πούμε, να λες φέρνω τον πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Δηλαδή, πού είμαστε, στην Ουγκάντα, ας πούμε, και ήρθες, ναι, και μας έφερες, ναι, καθρεφτάκια. Κάπως έτσι το βλέπω. Ναι, ισχύει, ισχύει. Νομίζω... Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν καταιγιστικό το... Ήταν δυνατό. Είπαμε πολλά. Ωραίο. Ελπίζω να ήταν ένα πρωτότυπο κάντε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες, παρακαλώ, να έρθεις, όπως και τις προηγούμενες κυρίες που μας τιμήσανε διαδικτυακά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για την επόμενη Τρίτη. Ναι. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη δράση με τα καπάκια. Mm-hmm. Ακριβώς. Εμείς συνεχίζουμε. Βοηθάμε όλοι. Σημαντικό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση όλους. Πάμε να γυρίσουμε σπίτια μας πριν τις 9. Ναι, να προλάβουμε γιατί έχουμε και lockdown, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και για αυτούς που μας είδαν. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αυτά από εμάς. Καληνύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.